τελάρα, κομμένα χαρτιά κολλημένα πάνω στον καμβά, κλωστές που κρέμονται πάνω στους τρισδιάστατους πίνακες, είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν τη νέα ζωγραφική δουλειά της Οζένα Γκοπιάν, που παρουσιάζεται στην αίθουσα τέχνης Μονόχωρο. Η διαδικασία της ζωγραφικής για μένα είναι σε διάφορα στάδια. Δηλαδή, στο πρώτο στάδιο, όταν, όπως είπα, έχω αυτό το άδειο πανί μπροστά μου, αρχίζει μια... Θέλω και προσπαθώ να έχω μια δημιουργική επικοινωνία με το τελάρο ή με το χαρτί. Στην αρχή, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σαν πρώτο στάδιο είναι ότι βγαίνουν όλες οι προσωπικές μνήμες, οι προσωπικές εμπειρίες, τα προσωπικά πιστεύω και διοχετεύονται στο τελάρο ή στο πλαίσιο το ζωγραφικό. Για μένα είναι ευτυχές στιγμή όταν μπορώ και φεύγω και εγώ και απομακρύνομαι από αυτό. Δηλαδή, όταν μπορώ και γίνομαι απλά το μέσον για να μπορώ να μεταδώσω από την πηγή να κρυσταλλωθεί δηλαδή η εικόνα στο τελάρο. Έχω την αίσθηση ότι η ζωγραφική σας, ότι το μοντέλο μάλλον της ζωγραφικής σας είναι σκέψεις, δηλαδή σκέψεις που έρχονται από το νοητικό επίπεδο. Είναι κάπως έτσι. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει να αποδώσω ζωγραφικά δεν είναι τόσο ο κόσμος του ορατού, όσο ο κόσμος του αόρατου, του άειλου. Πιστεύω ότι ζούμε καθημερινά, κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε, χωρίς να έχουμε λύσει τις πολύ βασικά ερωτήματα στο γιατί είμαστε εδώ, πού πάμε και όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να μπορούσα, όταν στέκεται ο θεωτής μπροστά στο δικό μου έργο, να έχει μια σιωπή, ώστε να μπορεί να έχει μια περισυλλογή γύρω από αυτές τις έννοιες. Όχι ότι θα του δώσω κάποια απάντηση στα ερωτήματα αυτά, αλλά να βοηθήσω να νιώσει μια ειρήνη γύρω από αυτά τα ερωτήματα, δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος σκοπός που είμαστε εδώ. Δεν είναι προβοκατόρικη η ερώτησή μου, αλλά θέλω να σας ρωτήσω αν το επιτυγχάνετε, με την έννοια ότι οι εποχές που ζούμε είναι αρκετά με πολύ γρήγορους ρυθμούς που δεν σε αφήνουν αυτή τη σιωπή που λέτε να την απολαύσεις και να σκεφτείς. Το επιτυγχάνετε, ο κόσμος δηλαδή μπορεί να αφήσει τους γρήγορους ρυθμούς και να σταθεί ένα λεπτό στη σιωπή. Δεν ξέρω, δεν θα μπορώ να απαντήσω με το επιτυχάνω ή όχι. Εγώ θα ήθελα το επιτυχάνω. Μερικές φορές άνθρωποι μου λένε ότι νιώθουν κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι η τέχνη, αυτό είναι για μένα το ζητούμενο της τέχνης. Δηλαδή να μπορεί να αδράξει και να περισυλλέξει τις ουσιαστικά θετικές δυνάμεις και να τις κατευθύνει στη ψυχή με σκοπό να την εμπλουτίσει και να τη ζωογονήσει. Δηλαδή πιστεύω ότι ο σκοπός της τέχνης είναι αυτό, να μπορεί να συνδέει το κάθε άνθρωπο, το ανθρώπινο υποσυνείδητο, με το οικουμενικό μυστήριο.